υψηλά τα ποσοστά της ανεργίας. πολύ ε, πολλοί είναι αυτοί που είναι έξω από τους εργασιακούς χώρους, στο περιθώριο ε, της ζωής, τα λέγαμε, με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Είναι σε μια παρατεταμένη κρίση δυστυχώ η ελληνική κοινωνία. Με όλο αυτό το σκηνικό, το αρνητικό που διαμορφώνεται σήμερα, θα ήθελα να μου πείτε ποιε είναι οι τάσει που διαμορφώνονται στην αγορά εργασία, έτσι όπω εσεί τι βλέπετε μέσα από τη δουλειά σα. Καταρχήν να πούμε ότι μπορούμε να χαμογελάσουμε λιγάκι γιατί τους τελευταίους μήνες τα πράγματα και οι αριθμοί δείχνουν να βελτιώνονται σε αυτό το τομέα. Βλέπουμε και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία ότι μειώνεται το ποσοστό της ανεργίας. Ε, υπάρχουν αρκετές εταιρείε που ζητούν προσωπικό. Βεβαίως, όπω έχουμε πει και σε άλλες κουβέντες μας, οι απαιτήσει ε, για συγκεκριμένες δεξιότητες για τους υποψήφιους για να καλύψουν αυτές τις θέσεις είναι πολύ πιο απαιτητικέ, είναι πολύ πιο αυστηρές τα προσόντα στο πούμε έτσι πιο απλά δυσανάλογα και φυσικά οι παρεχόμενες αποδοχές, οι μισθοί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα πιο πρακτική, να μου πείτε. Μου λέτε ότι κάτι κινείται, ότι η κατάσταση είναι πιο, πιο καλή και σε πρακτικό επίπεδο και στα στατιστικά στοιχεία που βλέπουμε όσον αφορά την ανεργία. Ποια επαγγέλματα είναι αυτά που έχουν ζήτηση και στον ιδιωτικό τομέα, αυτοί που έχουν τέλο πάντων επιχειρήσεις, τι είδους προσόντα θέλουν από τους υποψηφίους για, για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους. Το κομμάτι των πολίσεων, όσο και να επηρεάζεται από την κρίση, πάντοτε θα έχει ανάγκες για ανθρώπους με σύγχρονες δεξιότητες. Το να μπορείς να πουλάς και ειδικά αν είσαι μια βιομηχανική εταιρεία εστιάζεις πλέον στη μεγάλη αγορά του εξωτερικού γιατί η Ελλάδα έχει περιορισμένο εισόδημα και περιορισμένες δυνατότητες είναι ένας τομέας διεξόδου και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των τροφίμων που εξειδικεύεται και η Ελλάδα Υπάρχουν πολλές μικρότερες ή μεγαλύτερες μονάδες με τάσεις ανάπτυξης στο εξωτερικό που ζητάνε ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Τώρα αυτοί τι θέλουν. Θέλουν, ας πούμε, νεο για παράδειγμα, άντρες χωρίς υποχρεώσεις νέους. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άντρες και γυναίκες. Ναι. Η δουλειά είναι σκληρή βεβαίω ναι. από πλευράς απαιτήσεων ταξιδιών. Αν υπολογίσεις ότι στις 30 μέρες που έχει ο μήνας, στις 10 περίπου θα είσαι όχι απλώ εκτό σπιτιού, εκτό Ελλάδα, ναι. είναι κάτι που δεν μπορούν να το σηκώσουν αρκετοί. Ανθρώπιοι. Πιο ναι. δύσκολο για τι γυναίκε με οικογένεια, σαφέστατα, αλλά και αρκετοί Έλληνε, άνδρε, που είναι στην αγορά του εσωτερικού τη Ελλάδα, με περιοδίε μέσα στην Ελλάδα, γνωρίζω ότι του έχουν γίνει προτάσει να ασχοληθούν και να επισκέπτονται αγορέ του εξωτερικού και ήταν αρκετά διστακτικοί. Παρότι τα χρήματα ήταν δελαστικά. Ε, αυτό εσεί θεωρείτε η διστακτικότητα, γιατί είναι ένα κεφάλαιο γι' αυτό η διστακτικότητα. Mm -hmm. Πού οφείλεται, ήταν, ήταν βολεμένοι αυτοί οι άνθρωποι, είχαν μια σταθερή δουλειά, ήξεραν, α πούμε, το 8-2-8-3, με αποτέλεσμα δεν μπαίνουν στη διαδικασία ε, να επιλέξουν κάτι που του ξεβολεύει, ή φοβούνται μή, μήπω δεν μπορούν να ταπεξέλθουν σε όλο αυτό που ζητάει η συγκεκριμένη εργασία. Όχι. Το κομμάτι των εξαγωγών γενικότερα είναι δύσκολο, γιατί αλλιώ είναι να πει, ξεκινάω μια περιοδία τρει μέρε από τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, φτάνω μέχρι την Αλεξανδρούπολη με δυο διανικτερεύσει και επιστρέφω σπίτι μου. Mm -hmm. Και αλλιώ είναι, ξεκινάω το πρωί, παίρνω το αεροπλάνο για να πάω στη Γερμανία. Στη Γερμανία από εκεί πρέπει να κάνω το πρόγραμμά μου. Από τη Γερμανία ενδεχομένω να πάω στο νότιο μέρο να το συνδυάσω και με κάποιε άλλε περιοχέ. Να ψάξω να βρω πελάτε του εξωτερικού ή να διαχειριστώ. Με το καιρό μπορεί να επηρεάσει τα ταξίδια μου. Μπορεί στα αεροδρόμια να έχω προβλήματα είναι πιο απαιτητικά, πιο δύσκολα, πιο ιδιαίτερα. Επομένω, τέτοιε εταιρείε μου λέτε ότι αναζητούν και σήμερα εργασίε. Εργασίες; Έχετε... εργασία... βεβαίως. βεβαίως. Ε, στο γραφείο εργασία το οποίο προείσταμε, υπάρχουν και θέσει αυτή τη στιγμή για τι εξαγωγέ, απαιτητικέ. Yeah. Και επειδή ζητάμε αυτή τη στιγμή να βρούμε ανθρώπους που έχουν προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίμων ναι. για να ξέρει κάποιος συγκεκριμένα πράγματα ποιες είναι οι μεγάλες εκθέσεις που γίνονται στις αγορές του εξωτερικού ναι. πότε γίνονται, να έχει κάνει επαφές ενδεχομένως με αυτούς ε, Άρα λοιπόν ε, ψάχνουμε τέτοιους ανθρώπους που δυστυχώς δεν έχουμε και την εμπειρία τα 5-6 χρόνια που ζητάμε εμπειρία στον κλάδο των τροφίμων Εκεί ήθελα να πάω στην εμπειρία τώρα με του τους νέους τους, τι γίνεται και αυτοί πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουν. Αυτό νομίζω εξαρτάται και από τις εταιρείε. Άλλοι το τολμούν και βλέπουμε μεταγραφέ και από άλλου κλάδου, από το βιομηχανικό ή το κατασκευαστικό που αρχίζουν και φθήνουν τα τελευταία χρόνια να κάνουν στροφή στην, στα τρόφιμα τα οποία πάντοτε ήταν και θα συνεχίσουν να είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, της αγορές του εξωτερικού και μάλιστα Ζητάμε όμω προσόντα. Εμένα Μου κάνει καθημερινό εντύπωση που βλέπω ανθρώπου στι εξαγωγέ ναι. στην Ελλάδα του 2017 ναι. και μιλάνε μόνο μία ξένη γλώσσα. Μόνο αγγλικά. Ε, και εμεί συνεχίζουμε και ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπου τουλάχιστον δίγλωσσους. Ποιε ε... γλώσσε πέραν των αγγλικών έχουν ζήτηση από την εμπειρία σα, ποιε βλέπετε για το γι αυτού τμή... του είδου τα επαγγέλματα, Επηγός. για τι εξαγωγέ, το τροφίμων. Τμήμα των εξαγωγών σίγουρα μπορεί να αξιοποιήσει πολύ εύκολα. Ναι. Ε, ανθρώπους ανθρώπου που γνωρίζουν γερμανικά, γιατί ναι. η, γερμανική, η, ελληνική γαστρονομία στη Γερμανία και ο μεγάλο πληθυσμό Ελλήνων που ζουν στη Γερμανία είναι οι πρώτοι καταναλωτέ των Λμίζω ελληνικών προϊόντων. Ότι τα που ελληνικά εστιατόρια στο στη Γερμανία είναι πάρα πολλά, έτσι δεν είναι. Σαφέστατα. Βέβαια δεν Ούτε είναι. Άλλου, δεν αυτό υπάρχουν το σε καμία άλλη χώρα τη Ευρώπη τόσα πολλά ελληνικά εστιατόρια. Ακριβώ. Και πολλέ φορέ έχουμε αντιπροσώπου εκεί. Ε, που όταν μιλάς τη γλώσσα, κάνει καλύτερε ε, διαπραγματεύσεις. διαπραγματεύσει. Προφανώ. Αντιλαμβάνεσαι τι σου λέει ο άλλο, γίνεται συνεννόηση. Ε, αυτό το βλέπουμε σε πολλού τομεί, κύριε Πρατσίδη. Σωστά. Ε, για παράδειγμα, ας πούμε, στα, στην γεωργία με την οποία ασχολούμαστε, στα οποροκυπευτικά, σε νομού τη Κεντρική Μακεδονία, σε περιφερειακέ ενότητε τη Κεντρική Μακεδονία, βλέπουμε ότι ε, τόσα χρόνια είχαμε μείνει στο μονοπόλιο της Ρωσία για πολλού λόγους και mm -hmm. από παραδοσιακού λόγου, αλλά και, και, και λόγω γλώσσα Πολλοί πούμε είχαν πρόβλημα στην προσέγγιση άλλων Σωστά. αγορών. Δεν υπήρχαν στελέχοι που να, να μπορούν να μιλούν ε, περισσότερε ε, από μια ξένε γλώσσε. Συμπληρώνω σε αυτό που λέτε που κάποιε εταιρείε εστιάζουν και σε χώρε τη Βόρεια Αφρική όπου εκεί. Είναι γνωστό ότι αν δεν γνωρίζει γαλλικά, πολύ δύσκολα θα κάνει καλό business μαζί του. Επομένω, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά λέτε από γλώσσε. Σίγουρα. Και ανάλογα από τον τομέα που εξειδικεύεται η κάθε χώρα. Από εκεί και ναι, υπάρχουν, υπάρχουν εξειδικευμένε επιλογέ. Ο άλλο, αν προϊόντα από την Ιταλία, προφανώ θέλει και Ιταλικά. Από την Ισπανία, αντίστοιχα Ισπανικά και πάει λέγοντα. Ε, θέλω να μου δώσετε την εικόνα. Μου είπατε ότι κάτι έχει αρχίσει να κινείται. Όμω όλα αυτά τα χρόνια τη παρατεταμένη κρίση, τη οκταετού κρίση, που καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ζήσει τόσο ε, μεγάλη κρίση, κύριε Πρατσίδη, που να έχει διαρκέσει τόσο πολύ, και κανεί δεν ξέρει τελικά πότε θα βγούμε από αυτή την κρίση τραυμάτισε η κρίση την αγορά. Δηλαδή, χάθηκαν επαγγέλματα, χάθηκαν θέσει εργασία που μπορεί να λέτε εσεί ότι κάτι έχει αρχίσει να κινείται, αλλά θέσει που χάνονται δεν ξαναδημιουργούνται. Άνθρωποι συνταξιοδοτήθηκαν, βλέπουμε αποδυναμώθηκαν υπηρεσίε. Έχει αλλάξει εντελώ το σκηνικό στην αγορά εργασία και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα σήμερα. Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε συνέχεια είναι πλέον ότι έχουμε μπει στην εποχή της διαβίου μάθησης. Το ότι πήρα κάποια στιγμή το απολυτήριο του Λυκείου μου ή ενδεχομένω και ένα πτυχίο του Πανεπιστημίου, ή όταν ήμουν στο σχολείο, πήρα και ένα πτυχίο στα αγγλικά και εκεί τελείωσα. Ε, αυτό πλέον δεν ισχύει. Ε, όσο είμαστε στην αγορά εργασία και για να είμαστε ενεργοί, θα πρέπει συνεχώ να προσπαθούμε να βελτιώνουμε και να κρατάμε ζωντανά τα προσόντα μα. Το λέω αυτό γιατί τα πράγματα στην αγορά αλλάζουν, η τεχνολογία τρέχει. Και έχουμε και ένα σημαντικό κομμάτι ανθρώπων που παραδέχονται ακόμη ότι είναι πολύ χαμηλά στη χρήση υπολογιστών. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι σήμερα της ηλικια 40 40-45 ετών που λένε ότι δεν τα πάω καλά με τους υπολογιστές. Ζούμε όμως μία εποχή που... Απαιτείται να τα πηγαίνει καλά. Σχεδόν τίποτε δεν θα μπορούμε να κάνουμε χωρίς υπολογιστή. Ε, αυτό που μου είπατε για, το, για τη διαβίωμα άθηση, πού είναι πιο αναγκαίο, ε, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα... Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να διαχωρίσω το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι γιατί όμως η είναι όμω κάτι διαφορετικό. Είναι είτε μα αρέσει είτε όχι, κύριε Πρατσίδη, εντάξει, εντάξει. κλείνουμε τα μάτια τώρα. Ενδεχομένω ο δημόσιο τομέα ακολουθεί τι αλλαγέ με πολύ πιο αργού ρυθμού. Αν πάτε σε κάποιε δημόσιε υπηρεσίε, θα δείτε ακόμη ότι έχουν είτε πολύ αργού υπολογιστέ, δεν έχουν λάπτοπ, δεν έχουν ενδεχομένω εκτυπωτέ. Πα ε... στην αστυνομία και βλέπει τεράστιου φακέλου να, 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 γεμίζουν ε, μεγάλου χώρου. Δηλαδή όλα αυτά κάποια στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει. Ε, λέω σε περίπτωση μιας μιας μια πυρκαγιά, μια νεροπόντια. Δηλαδή όλα αυτά χάνονται. Στοιχεία, αρχεία τώρα. Στην Σαφέστα, Ελλάδα λι... Τα... το 2017 δεν είναι εικόνα αυτή, έτσι δεν είναι. Σαφώ λοιπόν ο ιδιωτικό τομέα έχει το προβάδισμα. Από εκεί μα έρχονται τα μηνύματα. Ενδεχομένω και από πολυεθνικέ εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχουν τι θηγατρικέ του δηλαδή στην Ελλάδα και μεταφέρουν τι τάσει από το εξωτερικό στη χώρα μας και αυτές βάζουν τα, βάζουν τα πρώτα βήματα για να ξεκινήσουν οι αλλαγές και οι απαιτήσει. Χρόνια γινόταν αυτό και συνεχίζεται να γίνεται. Μεγάλες εταιρείε. λέω στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο για πολιτές, να μην μείνουμε σε αυτόν τον κλάδο που μου λέτε ότι mm -hmm. ο εξαγωγικός χαρακτήρας κάποιων επιχειρήσεων έχει ζήτηση σήμερα, θέλουν στελέχη, αξιολογούν τα υψηλά προσόντα. Τα υψηλά προσόντα θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τη θέση την οποία θα καταλάβει ο κάθε υποψήφιος. Ναι. Ε, θα μπορούσα να πω ότι μερικές φορές εστιάζουμε στα προσόντα και όχι στη γνώση που κρύβεται πίσω από αυτά. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα γιατί βλέπουμε πολλές σε, σε πολλούς οργανισμούς δημόσιας εμβέλειας του εξωτερικού και να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, για να κάνει κανεί τα χαρτιά του, να, να εργαστεί εκεί, δεν, δεν απαιτούν μόνο το πτυχίο, θέλουν και την ουσιαστική γνώση και έχουν τη δυνατότητα να το ελέγξουν αυτό με διάφορα τεστ, με διάφορα ε, τέλος πάντων, διαγωνίσματα τέλος πάντων και συνεντεύξει με του υποψηφίου, για να δουν αν πίσω από αυτό το πτυχίο, το όποιο πτυχίο, κρύβεται και ουσιαστική γνώση. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι ενδεικτικό το πτυχίο, αλλά δεν αρκεί. Στον ξενοδοχειακό τομέα, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να μιλά πολύ καλά αγγλικά. Τουλάχιστον, για να μην πω και άλλε ξένε γλώσσε. Άρα λοιπόν, το πιο απλό είναι ότι η πρώτη συνέντευξη που θα γίνει θα γίνει στα αγγλικά. Εκεί όσα πτυχία και να έχει, σημασία έχει με τον πελάτη να μπορεί να ε, Βέβαια. Γίνεται αυτό στην πράξη, ε, Γίνεται σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε μεγάλα συγκροτήματα. Γίνονται. Υπάρχει οργανωμένο τρόπο αξιολόγηση των υποψηφίων, υπάρχουν και τα κέντρα αξιολόγηση, υπάρχουν και τα τεστάκια τα οποία αναφέρατε και κάθε εταιρεία επιλέγει. Τον τρόπο που κατά την άποψή τη είναι ο πιο αποτελεσματικό. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρατσίδη. Πέραν των πτυχίων και, της, και του ελέγχου των γνώσεων, αν είναι ουσιαστικών ή τυπικών, μόνο στα χαρτιά. Ε, το προφίλ ενό ε, υποψήφιου για την στελέχωση μια θέση εργασία είναι αυτό που μετράει. Και μιλάω για τα νέα παιδιά, γιατί βλέπουμε πολλέ φορέ εταιρείε του εξωτερικού με το μόλι του βλέπει ο υποψήφιο επιχειρηματία, μόλι ακούει το όνομα, το πρώτο που κάνει είναι να, να, αναζητήσει το προφίλ του νέου στο Facebook, να δει αν, ε, αν διαθέτει μια σοβαρότητα ο συγκεκριμένο υποψήφιο, τέλο πάντων πώ συμπεριφέρεται, τι είδου φωτογραφίε κάνει αναρτήσει στο διαδίκτυο, ποια είναι η συμπεριφορά στα, στα social media. Αυτό μετράει σήμερα στην Ελλάδα. Έχετε τέτοιε εικόνες από Θεσσαλονίκη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η δημόσια έκθεση ενός ανθρώπου μέσα από τα social media θα πρέπει να είναι προσεκτική γενικότερα γιατί επηρεάζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και την επαγγελματική του καριέρα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Από εκεί και πέρα η κάθε... Εταιρεία ανάλογα με το μέγεθό τη θέτει συγκεκριμένο προφίλ. Είναι μεγάλη συζήτηση που δεν έχουμε χρόνο να την αναλύσουμε Προφανώς, ναι. σήμερα το ποιο είναι το σωστό προφίλ για κάθε εταιρεία. Ναι. Μα δειλεάζουν πολλέ φορέ τα υψηλά προσόντα και ξεγελιόμαστε να παίρνουμε άτομα με υψηλά προσόντα. Όμω το ερώτημα είναι κατά πόσο, σαν εταιρεία, έχουμε και τη δυνατότητα να τα, αξιοποιήσουμε αυτά. να τα αξιοποιήσουμε και να κρατήσουμε τον άνθρωπο με ενδιαφέρον στην εταιρεία αυτή. Διαφορετικά, ο άνθρωπο θα ανοίξει στα επόμενα βήματα τα φτερά του και θα πάει κάπου αλλού. Υπάρχουν θέσει εργασία λοιπόν, δεν τελείωσαν όλα. Αλλάζει κάτι, αλλάζει. Να μείνω στο, στην πρώτη σα τοποθέτηση, στην θετική και αισιόδοξη τοποθέτηση, κάτι που το έχουμε ανάγκη. Και μακάρι έτσι όλα να βαίνουν καλώ. Μεθοδικότητα Κύριε... και επιμονή για κάθε ένα άνθρωπο που ψάχνει στην αγορά εργασία. Και πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο όπου οι κόποι μπορούν να ανταμυφθούν.